Ελένα, να σου βάλω ένα τραγούδι να ακούσεις που το έχεις χορέψει, το έχεις τραγουδήσει, αλλά και ο παππούς σου επίσης το έχει χορέψει, το έχει τραγουδήσει, το έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Φελιζόλ, σίδερα, χαρτιά, υφάσματα, κορδέλες, άρματα, μικροκατασκευές, χρώματα και διάθεση. Φτιάχνουμε κοστούμια θεάτρου, παραδοσιακές στολές, χορού κοστούμια, μυθικά και ό,τι άλλο προκύψει. Ζούμε του έρωτα τη άλλη, γι' αυτό και εμείς, και εμείς, και εμείς. Αν έχουμε κάτι ως πόλη που αντιπροσωπεύει τη δημιουργική βιομηχανία, γιατί ο όρος δημιουργική βιομηχανία είναι πάρα πολύ γενικός, χωράνε πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει ταβάνι για μένα, για μένα. Η δημιουργική βιομηχανία για την Πάτρα είναι το καναβάλι. Οι δημιουργίες, οι κατασκευές συνεχίζονται όλο το χρόνο. Εδώ είναι ένα σχεδιό μου από το φετινό παιδικό καρναβάλι. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι από το καρναβάλι. Του χρωστάω το καρναβάλι. Έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και για το καρναβάλι και για την πόλη φυσικά. Άμα σε έβλεπε η γιαγιά σου τώρα θα σε καμάρωνε. Όλα αυτά γύρω μας, αυτή τα προετοίμαζε. Και μετά τα δουλεύαμε όλοι μαζί στην ομάδα.